συγκεκριμένα από το 67 εγώ στα Μεσκλά. Αυτό το πράγμα εγώ το ξαναθυμάμαι. Αλλά δεν δίνει και οι αρχές του χωριού μία σημασία για το χωριό. Τι θα κάνουμε. Το λέμε, είμαστε λέει όλος ο νομός διαλυμένος τώρα. Πού θα πρωτοπάμε. Αλλά να δείσουν και μια σημασία εκεί στα Μεσκλά. Δεν είναι απλό μόνο χώρο. Τα Μεσκλά έχουν μια ζημιά. Τα Μεσκλά έχουν τεράστια ζημιά. Όλε οι αγροτικοί δρόμοι έχουν χαλάσει. Δεν υπάρχει δρόμο αγροτικό για να μην έχει χαλάσει. Η περιουσία των ανθρώπων έχουν διαλυθεί. Δεν μπορεί να πάει κανεί να δει και την περιουσία που έχει πάρει. Εγώ πήγα εχθέ σε ένα μέρο, δεν μπορώ να ούτε να περάσω ούτε. Μου εκκινδύνευσα να κουρίσω ένα στοκοχώρι. Για να περάσω να πάω σε δύο μέρη δικά μου. Αυτόν τον χώρο δεν ξέρω αν μπορεί να πει από τον δρόμο περνά. Δεν πήγα από τον δρόμο. Αν όλοι περνά. Αυτόν τον χώρο δεν περνά. Να πάει στις γειτονιές εδώ τίποτα. Τα μηχανήματα λένε ότι τα έχουν στον Κερίτη όλα τώρα. Εκεί είναι, δεν ξέρω, δεν πήγα εγώ. Πήγες εσύ. Δεν πήγαινα εδώ, δεν πήγαινα. Οπότε είσαι αποκομμένοι. Εκεί είμαστε αποκομμένοι. Αποκομμένοι από τον κόσμο. Τελείως το πολιτισμό. Έχει διαλυθεί. Δεν το έχουν ξεχάσει τελείως. Τελείως. Και περιμένουν να πάρουν και ψήφους τώρα σε εκλογές. Από θα κάνουμε. Αλλά. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Τα Μεσκλά έχουν αποκοπεί τελείως από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι θέλειος. Θέλειος του Θεού που λένε. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Δεν μπορεί να πλησιάσει να πάει πουθενά, ούτε σε περιουσία ούτε τίποτα. Είτε με σε απόγνωση είμαστε. Σε απόγνωση. Τι πρέπει να κάνουμε. Και να εντοπίσουμε και οι εθνικές καλλιέργειες. Όλα έχουν καταστραφεί τελείως. Δεν έχει πρόσβαση καθόλου να πας εκεί. Καθόλου πρόσβαση. Και όλα αυτά από μια βροχή. Από μια βροχή. Μια 10 ώρες βροχή. 10 ώρες βροχή. Που είπε, η υποδομή που είναι. Να υπάρχει υποδομή, να υπάρχουν σχεδιασμένα. Πώς το λένε. Σχεδιασμένα έργα τουλάχιστον. Μπορούμε να και εμείς να κάνουμε κάτι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, έτσι, με αυτή την ανοργάνωσιά.